Χαίρετε λοιπόν σήμερα μαζί μας ο δάσκαλος Αλέξιος Παναγόπουλος. Καλησπέρα δάσκαλε. Καλησπέρα αγαπητέ Μάριε, μετά από κάποιο διάστημα πάλι μαζί που λέμε. Δεν λείπεις από τα μεγάλα γεγονότα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο δάσκαλε. Και σήμερα έχουμε ένα μεγάλο γεγονός που θα το αναφέρουμε προς το τέλος, να το ακούσει ο κόσμος. Να ξεκινήσω με τις λιγότερο σημαντικές ειδήσεις, όπως αυτή ότι το ΝΑΤΟ επιθυμεί επιπλέον 250.000 στρατιώτες και φυσικά κάνει ενέργειες για να τους βρει όλους αυτούς, και αυτό σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Die Welt. Παράλληλα έχουμε έναν Ουκρανό βουλευτή ο οποίος ζήτησε από τον Ουκρανό κλόουν να εισβάλλουν στη Λευκορωσία. Συγκεκριμένα πιστεύει ότι εάν τα ουκρανικά στρατεύματα, εννοεί μάλλον τα ανατοϊκά, εισέλθουν στη Λευκορωσία σε μικρές μονάδες, ο Λευκορωσικός στρατός θα καταθέσει τα όπλα. Αυτό μία μέρα μετά τις δηλώσεις του Λευκορώσου Προέδρου ότι σε περίπτωση που επιχειρήσουν οι νατοϊκοί μέσω της Πολωνίας να εισβάλλουν στην Ουκρανία, θα μπουν μέσα και οι Λευκορώσοι για να προστατεύσουν τους Ουκρανούς. Ακριβώς έτσι η κατάσταση προδιαγράφεται και βλέπουμε πλέον να εντείνεται δηλαδή το πολεμικό σκηνικό και να εμπλέκονται πλέον οι μεγάλες δυνάμεις και οι άλλες χώρες σε αυτό το πεδίο. Κάτι που δεν είναι άσχετο με τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα στο Λίβανο, με το Ισραήλ εννοώ και το Ιράν. Άρα δηλαδή πάμε για γενικευμένη στρατιωτική σύραξη σε βορρά και σε νότο, η οποία πιθανολογώ σε συσχετισμό με τις πληροφορίες που ανέφερες ότι προσδοκά στην περιοχή κυρίως της Μέσης Ανατολής το μεγάλο Ισραήλ. Μάλιστα. Για όσους δεν γνωρίζουν την έννοια του μεγάλου Ισραήλ, ας ψάξουν τους σχετικούς χάρτες. Εδώ να αναφέρουμε ότι έχουν εντοπιστεί συριακές μονάδες να επιχειρούν και να εκπαιδεύονται από κοινού με τις ρωσικές. Επίσης, μόλις εχθές η Συρία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στους BRICS. Μάλιστα. Ακριβώς έτσι, και είδαμε και το βομβαρδισμό των ρωσικών μονάδων στη Συρία. Έτσι που έγινε αυτές τις ημέρες, και κάτι τέτοιο είναι σαν να λέει στους Ρώσους μην εμπλέκεστε εδώ πέρα. Όμως πέρα από τη Συρία πλέον επίσημα διεκδικεί, όπως ανέφερε, στην είσοδό της στους BRICS, θέλω να συμπληρώσω ότι έχουμε και αίτηση από τον πρόεδρο της Σερβίας να ενταχθεί και η Σερβία στους BRICS. Επίσης, να πω ότι οι Κινέζοι ενισχύουν την παρουσία τους όχι μόνο στην πρεσβεία που είχε βομβαρδιστεί από το ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι, για να θυμίσω, ενισχύουν την παρουσία τους πλέον μέσω της Σερβίας σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέσω εργοστασίων, μέσω δομών, υποδομών. Κάνουν μια μεγάλη παρουσία οι Κινέζοι στο κέντρο της Ευρώπης μέσω της Σερβίας. Τι περιμένουν και εκεί όμως. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και αυξάνουν την παρουσία τους στην περιοχή. Ακριβώς γι' αυτό. Αυτό εννοώ ότι μέσω του εμπορίου, μέσω των επενδύσεων, κάνουν έντονη την παρουσία τους και με τον τρόπο αυτόν λένε ότι είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε και εμείς σε αυτά που ετοιμάζεται. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ να αναφερθούμε στην εσπευσμένη μετάβαση του ανώτατου διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο οποίος έφτασε σήμερα στο Ισραήλ για να οργανώσει την απάντηση του Ισραήλ κατά του Ιράν. Είναι που και καλά οι Αμερικανοί δεν θέλουν καμία εμπλοκή σε αυτό. Όπως είχα πει σε μια άλλη συνέντευξη μαζί σου, είχα πει ότι η εξωτερική πολιτική της Αμερικής δεν μπορεί να αλλάξει όσο καλές προθέσεις ειρήνευσης και δικαιοσύνης μπορεί να έχει ένας πρόεδρος. Και αυτό είναι συνέπεια αυτό που ανέφερες, ότι αυτός ο εξειδικευμένος στρατηγός των ειδικών δυνάμεων που βρίσκεται κάτω έχει πάει για να οργανώσει την κατάσταση. Και με οποιοδήποτε θα γίνει το αποτέλεσμα εντός ολίγου των προεδρικών εκλογών, δεν θα αλλάξει την εξωτερική στρατιωτική πολιτική της Αμερικής, και ας μην τρέφουμε όνειρα τέτοια. Ακριβώς. Εδώ να αναφέρουμε και το διάγγελμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος προανήγγειλε ισχυρό χτύπημα
κατά του Ιράν. Από την πλευρά του Ιράν δήλωσαν πως δεν τους ενδιαφέρει αν το χτύπημα κατά του Ισραήλ μπορεί να οδηγήσει σε έναν γενικευμένο πόλεμο και ότι έχουν την πεποίθηση πως μόλις απαντήσει το Ισραήλ αυτό ακριβώς θα συμβεί. Δηλαδή θα ξεκινήσει ένας γενικευμένος πόλεμος στην περιοχή. Ακριβώς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ισραήλ θέλει να χτυπήσει όχι μόνο τα πετρέλαια του Ιράν, που κάτι τέτοιο θα δυναμητήσει την εμπλοκή της Κίνας, προσέξτε. Υπάρχει όμως και το άλλο το σενάριο που προσπαθεί, είναι να αλλάξει την πολιτική ηγεσία στο Ιράν. Δηλαδή θέλει με κάποιο τρόπο να φέρει στην εξουσία, αν το καταφέρει, γίνονται ενέργειες, το αποκαλύπτω, ότι αν το καταφέρει να αλλάξει την ηγεσία στο Ιράν και να έρθει μια ηγεσία πιο χαλαρή. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Εκτιμώ ότι θα έχει άμεση εμπλοκή της Κίνας, γιατί η Κίνα, όπως ξέρετε, τροφοδοτείται από εκεί. Μάλιστα. Και πάμε λίγο στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, δάσκαλε, και θα μας εξηγήσεις εσύ για ποιο λόγο είναι η πιο σημαντική. Καθώς έχουμε την ανάκληση του Ρώσου πρέσβη από την Ουάσιγκτον. Τι σημαίνει αυτό, δάσκαλε, το να ανακαλείται ένας πρέσβης μιας χώρας από μία άλλη? Ναι, πράγματι αυτή η αναχώρηση του Ρώσου πρέσβη από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ξεκάθαρο δείγμα ότι οι δύο χώρες πλέον βρίσκονται σε αθεράπευτη διαμάχη, διένεξη και τώρα, όπως τη βλέπουμε, πολεμική. Ερμηνευόμενο κατ' επέκταση σημαίνει ότι η γλώσσα της διπλωματίας εξαντλήθηκε. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και πλέον θα μιλήσουν τα όπλα. Άρα εδώ μιλάμε για μια κίνηση η οποία γίνεται πάντοτε, ιστορικά την βλέπουμε, πριν από τον πόλεμο, μεταξύ των δύο χωρών. Πριν να μιλήσουν τα όπλα. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε αυτό το κρίσιμο σημείο και θα πρέπει όλοι μας να προβληματιστούμε και να λάβουμε τα μέτρα μας. Εδώ να πούμε βέβαια ότι πριν λίγες εβδομάδες είχαν πρώτα φυγαδεύσει τις οικογένειες Ρώσων διπλωματών, όπως και του Ανατόλη Αντόνοφ, και ακολούθησε αμέσως μετά και ο ίδιος. Φυσικά δεν μας αναφέρουν ακόμα τον ακριβή λόγο, δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά θα τον μάθουμε πολύ σύντομα, φαντάζομαι. Έχουν εξαντληθεί πλέον όλα τα μέσα της διπλωματικής οδού. Μάλιστα. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι όλο αυτό συμβαίνει ακριβώς την περίοδο που ξεκινά ή έχει ξεκινήσει, ας το πούμε και καλύτερα, ένας νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν, Ρωσίας και Ισραήλ Αμερικής. Θα μπορούσε να έχει σχέση όλο αυτό? Βέβαια είναι σε σχετισμό, όπως με αυτό που ανέφερες, ότι ο στρατηγός αυτός των Αμερικάνων που βρίσκεται κάτω βρίσκεται για να οργανώσει την κατάσταση, καθώς και οι στρατηγοί της Ρωσίας που βρίσκονται κάτω στη Συρία να οργανώσουν μια τέτοια εμπλοκή. Βρισκόμαστε δηλαδή στο σημείο μηδέν. Μάλιστα. Υπέροχα. Τα νέα κάθε μέρα γίνονται και καλύτερα. Εδώ, αγαπητέ Μάριε, δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί σε εκπομπές σου, ότι θα δούμε, περιμένω, μήπως κάποιος τυχαίος πύραυλος πέσει και στο τέμινος του Ομάρ και πυροδοτήσει ακόμα χειρότερα γεγονότα. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες για την παρούσα έτσι συνομιλία και φυστώ την προσοχή, λέω, ότι όσο ποτέ άλλοτε να βρετανεύσει η ουδετερότητα, η ειρήνη και η δικαιοσύνη, γιατί είναι στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορίας μας. Και περισσότερο λόγο σε αυτό και σημασία έχουν οι αξιωματούχοι αυτής της δόλιας πατρίδος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, δάσκαλε. Ο κόσμος σας έχει δύο φορές μεγαλύτερη την προσοχή του από εδώ και πέρα. Να είσαι καλά.